Απλά, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Ότι με τον καιρό αυτό, με τις προβλητικές αυτές που έχουμε, ας το πούν έργα εθνικής σημασίας. Πρόσφατα πλημμύρισε η Εγνατία εδώ. Γέφυρες πέφτουν. Χωριά πλημμυρίζουν. Μιλάμε δηλαδή ότι τα πράγματα είναι τραγικά ως προς τις επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων. Πόσο μάλλον είναι αυτός δρόμος, ο οποίος καλά κάναμε, επαναλαμβάνω, το φτιάξαμε ακριβώς όπως είναι τώρα. Γιατί ο κίνδυνος για τα τροχοφόρα έχει αρθεί πραγματικά. Επιπλέον θα έπρεπε να πω ότι μαζί με τη διόρθωση που θα προσθέσει σε λίγο καιρό, γιατί δεν, και η διασία είναι πολύ μεγάλη, αλλά και οι θερμοκρασίες χαμηλές, ως ο Νούπο δηλαδή, θα διορθωθεί και ένα τμήμα προς τα Παρασίσια, ένα 30-35 μέτρων και ένα 40, το οποίο έχει φουσκώσει, θα διευθυνθεί και αυτό. Για τις προσλήψεις από την Ιωτασίδα ΕΠΚΑ, η οποία πλέον δεν είναι Ιωτασίδα ΕΠΚΑ, είναι εφορία δημαρχίας, προφανώς είναι για τον στόχο αυτό. Για την ασφάλεια της γέφυρας πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διαπιστώθηκε με ένα σχετικό δημοσίευμα σε ένα blog το φθινόπωρο ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία σκαρπάλωναν τις καλωσίες στα δικαιώματα από την πλευρά του κτηνιατρίου. Επιομίσαν τον εργολάβο του έργου, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι και την παραλαβή να έχει την ευθύνη ασφάλειας και συντήρησης του έργου, ο οποίος επιλήφθηκε και προχτές πρέπει να σας πω μετά από εισαγγελική παραγγελία, βρέθηκε ο ίδιος με την επιθεώρηση εργασίας στο έργο, προκειμένου να το πράγμα να πάρει πιθανά άλλη μορφή με παραγγελία που θα έχει ο εργολάβος από την επιθεώρηση εργασίας. Για το τραχείο δόθωμα στο Ραγκατόνι, είναι ένα τμήμα πράγματι και δημαρχούλη, το οποίο οριοθετείται κατά τον τρόπο. Δηλαδή, ήταν η λογική της μελέτης αυτής να προκύψει ένα δάπεδο διαφορετικό, προκειμένου είναι από γρανιτόλιθο, έτσι ώστε κανείς να χαμηλώνει ταχύτητα και να βλέπει από τη μια μεριά τον ναό του Αγίου του Νίου και από την άλλη, από την δεξιά πηγαίνοντας, δηλαδή τον έντερο ναό.